Για πρώτη φορά φέτος, το 47ο Φεστιβάλ της Νέων Διοικητής στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει στέκη πολιτισμού. Στο στέκη πολιτισμού, την πρώτη μέρα, την 5η 16 Ιανουαρίου, στις 8 η ώρα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον Άσο Χαλκίδη, δικαστικό και μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Η εκδήλωση έχει θέμα «Η τέχνη, όπλα για τη χειραφέτηση». Όλες τις μέρες, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, στο στέκη πολιτισμού θα γίνονται workshop εικαστικών, ζωγραφικής και επίσης τουρνουά σκάκι. Στο χώρο του φεστιβάλ, σε ειδικό κτίριο, θα φιλοξενηθούν 8 έργα από την καλλιτεχνική ομάδα Fire Art και την έκθεση Πάντινες Συναρτήσεις, που είχε εκθέσει σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και έχει ως θεματική της τον κορονοϊό. Επίσης, στο χώρο του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν έργα νέων καλλιτεχνών, φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και νέων αποφύτων αυτής, που έχουν ως περιεχόμενο το σύνθημα του φεστιβάλ μας «Να ζεις, να τολμάς, να προχωράς» για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Τέλος, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα μπορούν να πραγματοποιούνται εγγραφές για μαθήματα που θα διεξαχθούν φέτος στο στέκη πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕΣ στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα ξεκινήσουν στη 1 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα είναι ξένων γλωσσών, διάφορα μαθήματα μουσικής, πιάνο, κιθάρα, κοντραμπάσο, θεωρία μουσικής, σκάκι, εικαστικών, καθώς και σχεδόν τόσο ελεύθερου όσο και γραμμικού, κυρίως για τους μαθητές Β και Γ ηλικίου που θέλουν να προετοιμαστούν για τις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις.